Φέρνε λίγο πιο πίσω αυτό. Τι κάνετε, καλά είστε. Να το πάρεις λίγο πιο μακριά. Καλά είστε. Παναγία Θεός όχε Παρθένε, πον χειρών ημών τα έργα κατευθύνων και συγχώρησιν των δεσμάτων ημών αίτησε εν το ψάλιν ημάς όσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκαστησε σε δέση κατεναντίον δωρούμενα. Εγκαινιάζεται σήμερα. Εύχομαι και άλλα τέτοια έργα να έρθουν σε αίσιον πέρας. Είναι μία μέρα χαράς για τη Λακωνία, για την Αρκαδία, για τα Κύθυρα, για όλη την Ελλάδα. Είναι προφανή τα ωφέλη από την παράδοση αυτού του δρόμου. Να πω ότι είναι και ο πρώτος δρόμος που παραδίδεται με σταθμό ΣΕΡΑ σε λειτουργία και ελπίζουμε ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια, θα τα καταφέρουμε όπως καταφέραμε την ολοκλήρωση αυτού του έργου και σε όλα τα υπόλοιπα έργα με το καλό. Έχει προγραμματιστεί στις αρχές του καλοκαιριού να δοθεί η σύνδεση με τη Μεγαλόπολη και το Σεπτέμβριο του 2017 να παραδοθεί όλο το έργο με την ολοκλήρωση της περιφερειακής Καλαμάτας. Θέλω να πω ότι τα έργα αυτά δεν ανήκουν σε κανέναν υπουργό, σε καμιά κυβέρνηση, ανήκουν στον ελληνικό λαό. Να δώσει συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του έργου, στο Υπουργείο, στο τεχνικό προσωπικό που δούλεψε, στους μηχανικούς, στους μελετητές. Έτσι είναι πολύ ωραίο το έργο, πραγματικά το χαρούμε. Θα ήθελα για ενημέρωση σας επίσης να πω ότι αυτό το έργο ήταν για πάρα πολλά χρόνια κολλημένο, είχε σταματήσει η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αναθεωρήθηκε το Δεκέμβρη. Με την αναθεώρηση προβλέπονται 208 περίπου εκατομμύρια λιγότερα αποζημιώσεις, γιατί ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές και αυτά τα χρήματα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός και πρέπει να σεβόμαστε και το τελευταίο ευρώ. Προβλέφθηκαν πρόσθετα έργα 20 εκατομμυρίων που προστίθονται στα 208 προηγούμενα που γλιτώθηκαν. Προβλέπονται 12 εκατομμύρια πρόσθετες μελέτες για την ενημέρωση των πολιτών της Λακωνίας. Στη συνέχεια θα γίνουν 15 χιλιόμετρα περιφερειακού δικτύου για να συνδέονται οι αγροτικές περιοχές, ένας νέος κόμβος και αρκετά άλλα έργα. Πιστεύουμε ότι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε από υποδομές στην Πελοπόννησο και στη Λακωνία που δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια και αυτή είναι η απάντηση και από τις δύο πλευρές που γίνεται η κριτική σε εμάς. Απ' τη μία είναι ότι έχουμε κολλήσει τα έργα. Εμείς δεν κάνουμε εγκαίνια για τα εγκαίνια, κάνουμε εγκαίνια όταν ολοκληρώνουν τα έργα. Και η άλλη απάντηση έχει να κάνει με τις προβλέψεις που έχουμε για τους πολίτες, για τις τοπικές κοινωνίες, στην περίοδο λειτουργίας όταν ολοκληρωθεί το έργο. Προβλέπεται να μετακινούνται ελεύθερα τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Προβλέπονται αναλογικά διόδια, προβλέπονται ειδικά τιμολόγια για τους συχνούς χρήστες και πολλές άλλες διευκολύνσεις, τις οποίες δεν τις έχουμε εξαγγείλει, τις έχουμε συμφωνήσει, τις έχει υπογράψει ο παραχωρησιούχος και έχουν περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Να σε ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ. Θα είμαστε μαζί και σε άλλα εγκαίνια και σε άλλες παραδόσεις έργων.
γιατί έχουμε σηκώσει τα μανίκια και για να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση, αλλά και για να γίνουν οι αναγκαίες υποδομές επιτέλους να φτιάξουμε την παραγωγή της χώρας μας, και είναι η σημειολογία για τη Λαγωνία, για τα Κύθυρα και για την Αρκαδία. Είναι περιοχές που έχουν παραγωγή, που πρέπει να τονωθεί η παραγωγική δομή της χώρας και τα έργα πρέπει να γίνονται, πρέπει να εξυπηρετούν αυτό το στόχο. Λοιπόν, να παραδώσουμε στους πολίτες της Λακωνίας και της Αρκαδίας και των Κυθύρων το δρόμο και να ευχηθούμε ότι θα είναι με μηδενικά ατυχήματα, να μην χυθεί μία σταγόνα αίμα ξανά σε αυτόν εδώ το δρόμο. Κύριε Υπουργέ, για να ενημερωθεί καλά ο πολίτης, η απόσταση από Αθήνα για Σπάρτη πόσο θα είναι? Έκανα λιγότερο από 2 ώρες. Προτείνω... Όχι, τελειώσαμε. Όχι, ξεχωριστά. Εγώ έκανα λιγότερο από 2 ώρες, προτείνω όμως να κάνουμε 2 ώρες. Είναι ο δρόμος. 2 ώρες από Αθήνα για Σπάρτη. Από Αθήνα για Σπάρτη. Με έργα, μέσα από σκληρή δουλειά και μια συνολική προσπάθεια, καλή συνεργασία με όλους τους δημοσίους που έχουμε. Αποδεικνύουμε σήμερα ότι τα χρονοδιαγράμματα είναι υλοποιήσιμα και εφαρμόσιμα και ότι μπορούμε πλέον να μιλάμε όχι για προθέσεις του εξαγγελίου, αλλά για μια υπαρκτή πραγματικότητα που αρχίζει πια να διαμορφώνει. Μέρες σαν τη σημερινή είναι μέρα αισιοδοξίας. Μας δίνει δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε με τον νότερους ρυθμούς. Αρχές καλοκαιριού τον Ιούνιο παραδείγμα το κόμμα της Μεγαλόπολης, Σεπτέμβρη την περιοχή της Καλαμάτας, και με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται ο πρώτος από τους λιτόδρομους παραχώρους στην χώρα, χωρίς να ξεχνάμε το σημαντικό εθνικό στόχο του Μαρτίου του 2017, της ολοκλήρωσης δηλαδή σε αυτή την ημερομηνία άλλων των υπόλοιπων αυτοκινητών. Με ανάλογες συνέργειες, με ανάλογο πάθος και με ορμή, θα συνεχίσουμε για να αποδώσουμε στους Έλληνες πολίτες και την κοινωνία τα αναπτυξιακά ωφελήματα από υποδομές που επί χρόνια είχατε κολλήσει.